Με τον άντρα μου. Τι θα πει ο Χριστόφορος, πώς θα νιώσει. Τι θα πιστέψει για μένα όταν το πρωί διαβάσει τις εφημερίδες και αύριο μεθαύριο μάθει ότι εκδιώχθηκα από το σώμα με τις κλωτσιές. Ο άντρας θα πιστέψει αυτό που θέλουμε εμείς να πιστέψει. Ότι είσαι μια ανάξια αστυνομικός και ακόμη μια πιο ανάξια σύζυγος. Αυτό όμως εμένα με κάνει απέραντα δυστυχισμένη, με σκοτώνει. Γι' αυτό σας παρακαλώ για τελευταία φορά, αρχή μου. Αφήστε με να του αποκαλύψω την αλήθεια. Όχι, αφήστε με να του πω ότι είμαι σε μυστική αποστολή. Είπα όχι. Αυτό το έχουμε πει. Και θα σας παρακαλέσω να μην επερχόμαστε το ίδιο. Αν έλαβες αυτή την αποστολή εθελοντικά με το ρητό όρο, να μην πεις την παραμικρή κουβέντα σε κανένα, ούτε στον άντρα, στον ίδιο. Ελένα, εσύ έχεις να παίξει ένα σκληρό και απάνθρωπο ρόλο. Αλλά και ο άντρας έχει να παίξει το δικό του άχαρο ρόλο. Του απατημένου και ρεζιλεμένου συζύγου. Και για να είναι πιστικός πρέπει να μην ξέρει την αλήθεια. Λοιπόν, προχωράμε ή σταματάμε αυτή τη στιγμή. Τώρα που αντίκρισες από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της δουλειάς, μήπως νομίζω θα τα καλησπέρα. Σου δίνω μια ευκαιρία να υποχωρήσεις τώρα. Γιατί αργότερα θα είναι αργά. Όταν μπείτε το νερό στα βλάκια και πάρει την κατηφόρα, τότε με τίποτα δεν γυρίζει προς τα πάνω. Λοιπόν. Σας το ξανά, αρχηγέ μου. Αφού είπα το ναι, δεν πρόκειται να το να καλέσω για κανένα λόγο. Είναι ζήτημα τιμής για μένα τώρα πια. Ωραία, λοιπόν. Προχωράμε το σχέδιό μας. Αυτή η ανήθικη συμπεριφορά σου, είπα στην Αμερασίδη, το χθεσινό βραδινό σου μεθύσιο χορός και το στριπτής πάνω στο τραπέζι ενός ύποπτου, ενός βρώμου κέντρου υποβιβάζει και εξευτελίζει το σώμα. Και αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Και δεν έχεις κανένα δικαίωμα εσύ να εξευτελίζεις την αστυνομία και το επίπονο έργο χιλιάδων έντιμων συναδέλφων σου. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φωνάξω. Το καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να διερεύσει, να δημοσιευθεί και να φτάσει στα αυτιά του Βερεγγέρη. Ναι, το καταλαβαίνω. Ετοιμάσαι ακόμα για τα χειρότερα. Εσχρά υποκείμενα σαν και σένα, είπα στην Αμερασίδη. Πρέπει να ξεριζωθούν αμέσως από το σώμα. Δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν σε θέτω σε διαδεσιμότητα. Και θα σε παραπέμψω στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της δυσμενούς απόλυσής σου. Εντάξει, έρχε! Διατάξτε. Φρόντισε αμέσως να βγει μια ανάλογη ανακοίνωση από το αρχηγείο. Να σταλεί στις εφημερίδες και να καθησυχάζει και να πληροφορεί την κοινή γνώμη. Ανέντιμες πράξεις σαν και τις δικές σου, Ρωσίδη, απαιτούν και θα έχουν την άμεση τιμωρία. Πράξεις σαν και τις δικές σου θα έχουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει. Μόλις τελειώσουν όλα, τότε θα έρθει η δικαιοσύνη σου με την θριαμβευτική αποκατάστασή σου. Ευχαριστώ, αρχηγέ μου. Θέλω όμως τώρα να προσέχεις, παιδί μου, να προσέχεις πολύ τη ζωή σου. Να μην βγάζεις ποτέ από το μυαλό σου ότι κινδυνεύεις θανάσιμα. Αν ο Βερεγγύρης καταλάβει το ρόλο που παίζεις, είσαι πεθαμένη. Ο Θεός μαζί σου, παιδί.